coach με την καρδιά στο χέρι. Η καρδιά σου είναι στη θέση της. Δόξα τω Θεώ, την έπιασα, εντάξει. Ένα δύσκολο παιχνίδι, αναμφισβήτητα. Η ομάδα δεν πήγε καλά από ό,τι είδαμε. Όχι, ήμασταν πολύ κακοί. Έχουμε ένα-δύο θεματάκια. Πρέπει να βρεθούμε να γίνουμε πιο ομάδα. Δεν είμαστε ομάδα ακόμα. Τώρα που είμαστε και μπροστά, δυστυχώς το έχουμε πάρει λίγο αψήφιστα ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε όλους με τη φανέλα. Δεν είναι έτσι. Και ο ΑΟΥ είναι πολύ καλή ομάδα σήμερα. Ήταν η ομάδα που έκανε πιο πολλές ευκαιρίες από όσους έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Καμία άλλη ομάδα δεν έκανε τόσες ευκαιρίες. Βλέποντας το βαθμολογικό πίνακα, το Χολαγρού μπροστά, το Ήλιον πολύ πίσω, θα λέγαμε ότι ήταν ένα εύκολο απόγευμα. Τελικά όμως δεν αποδείχθηκε αυτό και στο τέλος με τον ζόρι πήρατε την νίκη. Ναι, έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία είχαμε όλη την εβδομάδα. Ότι παίζουμε το Ήλιο, είναι χαμηλά, θα κερδίσουμε εύκολα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εύκολο φαίνεται ότι μόλις φύγει ο διαιτητής και έχεις κερδίσει άνετα. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να μοχθήσεις μες στο γήπεδο. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Το κάναμε στα τελευταία 10 λεπτά. Γι' αυτό έγινε ανατροπή. Στο ημίχρονο του σε πέσει, γιατί βγήκε η ομάδα κάπως καλύτερα. Όχι, αυτά που είπα εγώ στο ημίχρονο δεν τα είδα στο δεύτερο. Δεν είχαμε υπομονή, πηγαίναμε συνέχεια από τη μία πλευρά, λίγο το γυρίσαμε από την άλλη. Αλλά δεν ήμασταν καλοί. Σήμερα ήμασταν πολύ κακοί. Ήταν πολύ κακό παιχνίδι το σημερινό. Το πρώτο γκολ που σημείωσε το Ήλιον, σας ευνηδίασε? Μας ευνηδίασε γιατί ήταν κόντρα στη ροή του μάτς. Είχαμε την μπάλα, είχαμε την κυκλοφορία. Εμείς εκεί αποσυντονιστήκαμε λίγο. Μας πήρε από κάτω. Το καλό είναι ότι μετά από 10 λεπτά εσωφαρίσαμε. Αλλά είχαμε ένα ημίχρονο που το αφήσαμε και μετά λεφτό. Που θα μπορούσαμε να. Ενώ είχαμε την πρωτοβουλία να βάλουμε κάποιο άλλο γκολ, αλλά χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Άρα κρατά τους 3 βαθμούς σήμερα ο Χολαργός και βλέπει τη συνέχεια. Σήμερα μόνο τους 3 βαθμούς κρατάμε. Μόνο αυτό αξίζει σήμερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.